DeepRTEC είναι ένα πρόγραμμα για την ανάλυση και τη συλλόγηση ξύλινων κατασκευών, συνδέσεων μεταξύ ξύλινων στοιχείων, αλλά και προκατασκευασμένων κτηρίων. Αναπτύσσεται από μια επιστημονική ομάδα μηχανικών του Πανεπιστημίου του Τρέντο στην Ιταλία και είναι ένα από τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα για την ανάλυση και το σχεδιασμό ξύλινων κατασκευών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν όχι μόνο δοκάρια, υποστηλώματα, πλάκες, στέγες από ξύλο, αλλά και διατμητικά panels, τείχους δηλαδή από σταυρωτή επικολλητή ξυλία, όπως αναφέρονται και είναι γνωστά, λέγονται cross-laminated timber, αλλά και πλαισιακά συστήματα πάλι από ξύλινα στοιχεία. Διαθέτει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ένα πάρα πολύ εύκολο στην εκμάθηση και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να σχεδιάσει τρισδιάστατα τις κατασκευές, να κάνει την ανάλυση και να δει τα αποτελέσματα με μορφή πινάκων χρωμάτων, να δει τις αντοχές και ό,τι άλλο χρειάζεται από πλευράς ελέγχων, ενώ ταυτόχρονα, επειδή έχει τη δυνατότητα να εξάγει αρχή αντί εξέφη την WG, ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας μελέτης είναι ο ελάχιστος. Μέσα στη βιβλιοθήκη του προγράμματος υπάρχει μια σειρά από ξύλινες διατομές αλλά και υλικά από προϊόντα εμπορίου, είτε από σταυρωτή επικολλητή ξυλία για δάπεδα και πάνελς, είτε από απλές διατομές για τα ραβδωτά στοιχεία. Η βιβλιοθήκη αυτή περιλαμβάνει έτοιμα προϊόντα, όπως είπαμε, από τους πιο διάσημους κατασκευαστές ξυλίας, όπως για παράδειγμα η Stora Enso, η Leno κλπ. Το DeepRTEC επίσης δίνει δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει δάπεδα με massif διατομές ξυλίας, με laminate, με καδρόνια και laminate, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να εισάγουμε κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες, υψουσανίδες αλλά και ινόπλακες. Στη φωτογραφία εμφανίζεται ένα πραγματικό κτίριο το οποίο έχει μελετηθεί με το DeepRTEC, έχει κατασκευαστεί στη Βερόνα, είναι ένα σχολικό κτίριο και έχει μελετηθεί από ένα τεχνικογραφείο στο Τρέντο. Ολόκληρη η κατασκευή αποτελείται από ξύλινους τοίχους με ελαφριά πλαίσια και υποστηλώματα από επικολλητή ξυλία. Κτίρια τα οποία έχουν διατμητικά πάνελς από ξύλο, αλλά δοκάρια, υποστηλώματα και άλλα στοιχεία μπορούν να αναλυθούν και να μελετηθούν για την απόκρισή τους στο σεισμό με βάση διάφορες μεθόδους όπως είναι η ισοδύναμη στατική, η πασματική και άλλες. Παράλληλα περιλαμβάνονται διάφορα πρότυπα, εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο υπολογισμός της δισκαψίας των τοίχων γίνεται με τη συμβολή των συνδέσεων, κάτι που επηρεάζει προφανώς την ανάλυση, ενώ παράγονται πίνακες αυτόματα από το πρόγραμμα με όλα τα στοιχεία του μοντέλου και έχουμε τη δυνατότητα έτσι να δούμε τις ενταγμένες στον κόμβο, τα εντατικά μεγέθη και τις παραμορφώσεις. Αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια της παρουσίασης. Τέλος, με χρωματική απεικόνηση βλέπουμε και το λόγο της απόδοσης κάθε διατομής για να ξέρουμε αν υπάρχει επάρκεια ή έχουμε αστοχία σε κάποια μέλη και πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Στον DeepRTEC μπορεί να γίνει αυτόματα υπολογισμός των φορτίων του ανέμου καθώς και των κατακόρυφων φορτίων της κατασκευής με βάση το επιλεγμένο εθνικό προσάρτημα που έχει διαλέξει ο χρήστης. Η διαστασιολόγηση των διατομών γίνεται και για τα στατικά και για τα σεισμικά φορτία ενώ ελέγχονται και οι συνδέσεις. Παράλληλα γίνεται και ο έλεγχος σε προεμπρικό λογισμό στα ξύλινα και στα μεταλλικά στοιχεία και έτσι ο χρήστης μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ελέγξει διατομές και μέλη όπου ταυτόχρονα μπορεί να εισάγει και τις παραμέτρους που χρειάζονται για τον έλεγχο των μελών και τον έλεγχο του λογισμού. Σχετικά με τη στέγη, η μοντελοποίηση είναι πάρα πολύ εύκολη, ο πιο έξυπνος τρόπος τα λέγαμε είναι να εισάγει κανείς ένα αρχείο DXF και να εισάγει μετά τις επιμέρους κλήσεις. Υπάρχει δυνατότητα να μοντελοποιήσουμε οποιασδήποτε μορφή στέγη. Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία τοποθετήσαμε. Στο τρισδιάστατο λοιπόν περιβάλλον εργασίας κατασκευάζουμε το μαθηματικό μοντέλο, γίνεται ο υπολογισμός των φορτίων και η κατανομή που θα γίνει στα δοκάρια και στις συνδέσεις αντίστοιχα και έτσι μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα και για τη στέγη. Το DeepRTEC αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από χιλιάδες επαγγελματίες μελετητές σε διάφορες χώρες. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι ο μελετητής μπορεί να εισάγει συμπαγές ξύλινο πάτωμα ή και άλλα είδη δαπέδων. Εκτός από τον έλεγχο των διατομών και των μελών σε λυγισμό, μπορεί να γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα και ο έλεγχος ταλαντώσεων των δαπέδων. Η έλεγχη λοιπόν αυτή εκτελούνται για κάθε στοιχείο ξεχωριστά και το πρόγραμμα ελέγχει υπολογίζοντας τη θεμελιώδη ταλάντωση, τα δάπεδα, με τρία κριτήρια, το κριτήριο δισκαμψίας, το κριτήριο επιτάχυνσης και το κριτήριο ταχύτητας. Μπορούμε να προσομοιώσουμε κτίρια τα οποία έχουν ανισοσταθμίες στη θεμελίωση, όπως βλέπουμε στην εικόνα στο κέντρο της οθόνης, και ανεξάρτητα από τον τύπο θεμελίωσης, τη στήριξη των τείχων και των άλλων δομικών στοιχείων, το TimberTech εξάγει συγκεντρωτικούς πίνακες με τις αντιδράσεις ώστε να γίνεται εύκολο υπολογισμός των στοιχείων θεμελίωσης. Στη βιβλιοθήκη του προγράμματος περιλαμβάνονται δεκάδες συνδέσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μεταξύ στοιχείων ξύλου ή μεταξύ στοιχείων ξύλου και σκυροδέματος. Στα αριστερά της οθόνης εμφανίζονται όλα τα πιθανά σχήματα. Μπορεί ο χρήστης να εισάγει ύλους, βίδες, συνδετήρες, καρφιά για να ενώσει στοιχεία ξύλου μεταξύ τους, ενώ παράλληλα μπορεί να εισάγει ελάσματα, κοχλίες με ελάσματα, ειδικού τύπου συνδέσεις μεταξύ των διατμητικών τείχων και της θεμελίωσης. Σε κάθε βήμα, αν ο χρήστης αλλάξει μια σύνδεση, το πρόγραμμα επανυπολογίζει τα νέα δεδομένα και βοηθάει στο να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της σύνδεσης, παράγεται ένα αναλυτικό τεύχος, ενώ μπορεί να γίνει και εξαγωγή όλων των συνδέσεων σε αρχείο μορφής DXF. Πολύ σημαντικό στοιχείο, το αναφέραμε και νωρίτερα, θα το δούμε και στη συνέχεια, ότι οι συνδέσεις συμμετέχουν στη δισκαμψία του καθολικού μοντέλου. Με την ολοκλήρωση της μελέτης στο TimberTech εξάγεται σε σχέδιο μορφής DXF είτε δυσδιάστατη μορφή του κτηρίου είτε 3D μορφή, όπου μπορούμε κατόπιν να δημιουργήσουμε όλες τις λεπτομέρειες και τα απαραίτητα σχέδια για μια στατική μελέτη. Η γεωμετρία του κτηρίου με τις θέσεις των υποστηλωμάτων, των διατμητικών τείχων, οι λεπτομέρειες των συνδέσεων εξάγονται σε αρχείο DXF, εμφανίζονται οι ετικέτες με τους αριθμούς και τους τύπους των συνδέσεων που έχει χρησιμοποιήσει ο χρήστης. Ταυτόχρονα εξάγονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δαπέδων, των στεγών και όλων των στοιχείων που συμπεριλαμβάνουν οι στέγες και τα δάπεδα. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση, τη διαστασιολόγηση, τους ελέγχους των μελών και των συνδέσεων εξάγονται σε ένα αναλυτικό τεύχος στην ελληνική γλώσσα. Σας προτρέπουμε να γραφτείτε στο επίσημο κανάλι της ΕργοΚΑΤ σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεστε άμεσα για νέα tutorials, tips και νέα εγχειρίδια για όλα μας τα προγράμματα. Πάμε όμως να δούμε το περιβάλλον εργασίας του TimberTech. Στην αρχή υπάρχει το πεδίο σχεδιασμός από όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει τείχους, υποστηλώματα, δάπεδα, δοκάρια, οροφές και τη θεμελίωση των στοιχείων. Επιφάνειες φόρτισης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εισαγωγής 3D αρχείου DXF για να μπορέσει κανείς να φτιάξει εύκολα το μαθηματικό μοντέλο. Στο τρίτο πεδίο μπορεί ο χρήστης να επιλέξει τα είδη των στοιχείων που θέλει να χρησιμοποιήσει. Υπάρχει λοιπόν συγκολλητή ξυλία, δοκή, πάνελς τείχου από μοριουσανίδες, γυψοσανίδες, ινόπλακες και άλλα υλικά. Επικολλητή ξυλία σταυροειδής με εγκάρσια πάνελ ή διαμίκη. Όλα αυτά είναι προϊόντα εμπορίου, το αναφέραμε και στην αρχή της παρουσίασης. Ο χρήστης μπορεί να τα επιλέξει και να τα βρει στην αγορά για να μπορέσει να κατασκευάσει το συγκεκριμένο κτίριο. Από πλευρά συνδέσμων, ο μελετητής μπορεί να επιλέξει ύλους, συνδετήρες, καρφιά ή βίδες οι οποίες έχουν σπήρωμα σε όλο το μήκος σε τμήμα ή είναι λίες. Στην ίδια βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται στοιχεία συνδέσεων, όπως είναι για παράδειγμα
μεταλλικά ελάσματα για να συνδεθούν στοιχεία ξύλου μεταξύ τους. Πολύ συχνή η μορφή συνδέσμου σε δικτυώματα. Πλάκα ξύλου μαζί με έλασμα. Μια σύνδεση διπλού hold down. Γωνιές για να συνδέσουμε ξύλινα μέλη με στοιχεία σκυροδέματος ή ακόμα και γωνιές για να συνδέσουμε ξύλινες επιφάνειες. Και εδώ ο μελετής μπορεί να επιλέξει συνδετικά στοιχεία από το εμπόριο και να τα χρησιμοποιήσει για να γίνει και ο έλεγχος των συνδέσεων. Παράλληλα υπάρχει μια βιβλιοθήκη με μεταλλικές διατομές, όλες τις πρότυπες αυτές που βλέπουμε στο σχετικό πίνακα, μορφής γιότ, κυλογική και σωληνωτές διατομές, θερμής ή ψυχρής έλασης. Επίσης, ο μελετητής μπορεί να δημιουργήσει νέα στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσει σε ένα συγκεκριμένο έργο. Όλα αυτά τα στοιχεία και τα υλικά είναι παραμετρικά, με την έννοια ότι μπορεί κανείς να αλλάξει το πάχος καθεστρώσης, το προσανατολισμό, αν θα είναι προς τη μία ή προς την άλλη διεύθυνση. Αν υπάρχουν ενισχυτικά στοιχεία σε ένα πάνελ και τα είδη των συνδέσεων, ειδικά για τη θεμελίωση, αν μιλάμε για τείχους. Το ίδιο γίνεται και στα πατώματα, όπου μπορούμε να επιλέξουμε αν έχουμε δοκίδες ή αν έχουμε ένα είδος πατώματος με laminate επικολλητή ξυλία. Καθώς λοιπόν ο χρήστης καθορίζει τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο έργο, δημιουργείται και η τοπική βιβλιοθήκη για να μπορέσει στη συνέχεια να κάνει γρήγορα την εισαγωγή στο μαθηματικό μοντέλο όλων αυτών των στοιχείων. Όπως στον τύπο του τοίχου, στο είδος του δαπέδου και στις διατομές, έτσι και στις συνδέσεις, ο μηχανικός μπορεί να επιλέξει και να δημιουργήσει τις συνδέσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο έργο. Δημιουργείται λοιπόν τοπικά η βιβλιοθήκη και μπορούμε πολύ εύκολα να αποδώσουμε σε κάθε ξύλινο στοιχείο τη σύνδεση που θέλουμε. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να καθορίσουμε σε ποια μέλη θα εκτελεστεί ο έλεγχος σε επιλεκτικό λογισμό. Και αφού καθοριστούν όλα αυτά τα στοιχεία, προχωράμε στην ανάλυση. Για να εκτελεστεί η ανάλυση στην κατασκευή, αρκεί να επιλέξουμε στατική και δυναμική, αν θέλουμε αποτελέσματα και από τις δύο αναλύσεις. Στο κάτω μέρος εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα ή μηνύματα με σφάλματα, τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Και με την ολοκλήρωση των αναλύσεων εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην επιφάνεια εργασίας του προγράμματος, όπου μπορούμε να δούμε εντατικά μεγέθη από περιβάλλουσα, από κάποια συγκεκριμένη φόρτιση, από κάποιο συνδυασμό. Επιλέγουμε λοιπόν στο πάνω μέρος τους πίνακες τι ακριβώς θέλουμε να εμφανίσουμε και στο κάτω μέρος εμφανίζεται μία μπάρα με χρώματα, όπου μπορούμε πολύ εύκολα να αναζητήσουμε το λόγο απόδοσης κάθε στοιχείου. Μέσω του πρώτου λοιπόν εικονιδίου μπορούμε να δούμε το αξονικό φορτίο αναμονάδα μήκους για τους τοίχους, για κάθε φόρτιση ή συνδυασμό όπως είπαμε. Πηγαίνοντας προς τα κάτω στο σχετικό πίνακα εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα για τους τοίχους μπορούμε να επιλέξουμε και να δούμε τη ροπή εκτός επιπέδου ή εντός επιπέδου. Κλικάροντας το δεύτερο εικονίδιο, το πρόγραμμα εμφανίζει τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή αξονικό φορτίο για τα υποστηλώματα. Στο τρίτο εικονίδιο εμφανίζονται τα εντατικά μεγέθη για τα δάπεδα και τις στέγες. Με χρώματα λοιπόν μπορούμε να δούμε ποια είναι η διαβάθμιση και το ίδιο γίνεται και για τα δοκάρια, πάλι για όλα τα εντατικά μεγέθη. Επίσης, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο μπορούμε να δούμε τις παραμορφώσεις από φορτίσεις, σεισμικούς συνδυασμούς ή από κάποια συγκεκριμένη ιδιομορφή εφόσον έχουμε εκτελέσει δυναμική ανάλυση.
Εάν λοιπόν κλικάρουμε στον πίνακα, θα δούμε με χρώματα την παραμόρφωση σε κάθε σημείο και αν πατήσουμε στην μεγένθηση, θα δούμε με ακόμα μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίμακα όλες αυτές τις παραμορφώσεις ή να ζητήσουμε από το πρόγραμμα να προβάλλουμε μορφή κίνησης τις παραμορφώσεις στο χώρο από κάποιο συγκεκριμένο συνδυασμό. Τα αποτελέσματα ενσωματώνονται και στο τεύχος με τη μορφή εικόνων, ελέγχων και πινάκων. Ο χρήστης επίσης μπορεί να εμφανίσει τις παραμορφώσεις στο χώρο για κάθε ιδιομορφή, εκτός εφόσον έχει εκτελέσει ιδιομορφική ανάλυση, από όπου λαμβάνονται χρήσιμα συμπεράσματα ποσοτικά και ποιοτικά για την απόκριση του φορέα στις σεισμικές δράσεις. Αν λοιπόν υπάρχει κεντρότητα, αν χρειάζεται να βελτιωθεί το στατικό σύστημα της κατασκευής, από εδώ μπορεί να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις. Κάθε λοιπόν ιδιομορφή παρουσιάζεται στην οθόνη. Οι παραμορφώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος υπό μορφή πινάκων σε κάθε διεύθυνση χ, ψ και ζ. Ξέρουμε λοιπόν κάθε τείχος τι παραμόρφωση έχει. Το ίδιο το βλέπουμε και μέσω των χρωμάτων στο 3D μοντέλο. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του TimberTech είναι ότι ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει απευθείας οποιοδήποτε σχέδιο, να εξάγει σε μορφή DXF τρισδιάστατα την κατασκευή ή ακόμα και σε μορφή αρχείου IFC ή να εξάγει και τις αντιδράσεις θεμελίωσης σε αρχεία, για παράδειγμα, τύπου Excel. Εάν δεν πλήρονται όλοι οι έλεγχοι, εμφανίζεται απευθείας μήνυμα από το πρόγραμμα για να γυρίσουμε στην ανάλυση και στην προσομοίωση να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Εάν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε στην εκτύπωση του τεύχους, από εκεί και πέρα το TimberTech εξάγει απευθείας στην ελληνική γλώσσα ή σε όποια άλλη θέλουμε τους ελέγχους, τρισδιάστατες απεικονίσεις του κτηρίου, όλα αυτά γίνονται με ένα και μόνο κλικ, χωρίς ο χρήστης να χρειαστεί να πατήσει κάτι παραπάνω. Εμφανίζονται τα εντατικά μεγέθη σε μορφή πινάκων, τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο μαθηματικό μοντέλο, είτε πρόκειται για τείχους, για υποστηλώματα, για δάπεδα, για δοκάρια, τα φορτία από τα στατικά φορτία, τα μόνιμα δηλαδή, τα φορτία ανέμου, χιονιού και τα σεισμικά, οι αναλύσεις, είτε πρόκειται για στατική ανάλυση, ισοδύναμη στατική για σεισμό ή δυναμική φασματική, και βέβαια τα αποτελέσματα των συνδέσμων και των συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων στοιχείων της κατασκευής. Από εκεί μπορεί να γίνει εξαγωγή του αρχείου PDF σαν αρχείο Word και να γίνει και η περαιτέρω επεξεργασία του τεύχους υπολογισμών. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, στο ErgoCAD. Αρκεί λοιπόν να πατήσετε πάνω δεξιά στο πεδίο εγγραφή έχοντας λογαριασμό Gmail και στη συνέχεια πατώντας το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα νέο βίντεο, είτε αυτό είναι tutorial από κάποιο πρόγραμμα, είτε είναι live αναμετάδοση από κάποιο event ή μερίδα στην οποία συμμετέχουμε ή διοργανώνουμε.